Αστάθεια η οποία. Το σπιράλ της αστάθειας. Ακριβώς, το σπιράλ της αστάθειας. Το κύριο άρθρο. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε για σπιράλ αστάθειας, είναι ένα σπιράλ αστάθειας το οποίο πυροδοτείται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με όλη αυτή την τυχοδιοκτική πολιτική όσο αφορά στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτή λοιπόν η αστάθεια. Είχα αρχίσει και κράταγα χρόνο σε πόσα δευτερόλεπτα θα πείτε ότι θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς μπορείτε να κρατάτε όσο χρόνο θέλετε. Ναι. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η πολιτική αστάθεια η οποία δημιουργείται από την τυχοδιοκτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ όσο αφορά στην εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας, αυτό και νομίζω το επισημαίνουν πολύ εύστοχα τα νέα σήμερα, πυροδοτεί αν το θέλετε και από την πλευρά της Τρόικας μια πιο σκληρή στάση. Αυτή η πιο σκληρή στάση την οποία υιοθετεί η Τρόικα, με την σειρά της, αν το θέλετε, δημιουργεί από μόνη της νέα πολιτική αστάθεια. Είναι δηλαδή ένας φαύλος κύκλος. Πρώτα ξεκίνησε. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Να μπορέσω να πω δύο κουβέντες. Ναι, αλλά, είναι ένας φαύλος κύκλος. Διαστρεβλώνεται όμως τον κύριο άρθρο τον νέο. Όχι, όχι, μπορείτε να το διαβάσετε. Όχι, το διάβασα. Το λοιπόν, από τον είναι ένας φαύλος κύκλος. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Δεν λέει τέτοια και πράγματα. Καταλήγει. Λέει ότι το σπιράλ της αστάθειας το χρησιμοποιούν οι δανειστές των δημιουργών. Όχι, ασφαλώς. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ποιος το πυροδοτεί το σπιράλ. Εσείς το παραφράζετε. Όχι, όχι, κύριε Οικονομέα. Όπως θέλετε. Όχι, μια που μιλάμε ελληνικά, αντιλαμβάνεστε ότι το σπιράλ από μόνο του εννοεί ότι κάτι ξεκινάει και συνεχίζεται από κάπου αλλού. Άρα λοιπόν είναι αυτό το οποίο σας προανέφερα και ρωτήστε και οποιονδήποτε Έλληνα θέλετε ποιος πυροδοτεί την πολιτική αστάθεια. Η κυβέρνηση ή ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος εδώ και ένα χρόνο προσπαθεί να κάνει τυχοδιοκτικές πολιτικές με την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Από μια παράφραση λοιπόν, παρερμηνία, όχι, διότι είσαστε συγγραφέας, είσαστε και δεν επιτρέπεται σας, να επικαλείστε έναν κύριο άρθρο που λέει άλλα πράγματα. Δεν λέει ακριβώς, λέει ακριβώς αυτό το οποίο σας λέω, κύριε Οικονομέα. Δεν λέει διαβάστε αυτό, το. Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί όποιο θέλει να το διαβάσει. Ένα γόνιο δεσμό στείλουν οι δανειστές γύρω από την Ελλάδα, διαβλέποντας την αναμφισβήτητη πολιτική αστάθεια. Ακριβώς. Σας ρωτάω, κύριε Οικονομέα. Σπέβδουν να απαιτήσουν σκληρά μέτρα. Πρόκειται για ορισμό αυτό εκπληρωτικό. Σας ρωτάω λοιπόν εγώ την πολιτική αστάθεια, για να χαμηλώσουμε και τους τόνους. Την πολιτική αστάθεια, κατά τη δική σας άποψη, δεν την πυροδοτεί μία τυχοδιοκτική και το λέω για πολλωστή φορά πολιτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία λέει. Και εσείς, κοιτάξτε, όχι προσωπικά ακούστε, εσείς. Ακούστε, όταν λέτε ότι αφήστε θα, με, θα καταστραφούμε, θα πάρει αφήστε με να ολοκληρώσω. Όχι, δηλαδή ρωτήσατε. Για 20 δευτερόλεπτα. Επειδή με ρωτήσατε. 20 δευτερόλεπτα. Επειδή με ρωτήσατε. 20 δευτερόλεπτα θέλω. Σας λέω ότι αυτή η πολιτική αστάθεια, όταν εδώ και πολύ καιρό λέμε ότι δεν θα εκλεγεί Πρόεδρος Δημοκρατίας, και εγώ θα σας παραπέμψω και σε ένα άλλο πρωτοσέλιδο, κύριε Οικονομέα, και σας προκαλώ να το δείξετε. Το σημερινό πρωτοσέλιδο της Αυγής. Που μιλάει ακριβέστατος θα είμαι, όπως ήμουν και στο προηγούμενο. Στο προηγούμενο δεν ήσασταν ακριβέστατος. Δείτε λοιπόν. Δεν είναι το ορίστε, θέμα. Για δεν δείτε το πρωτοσέλιδο, μια που ξεκινήσετε. Όργιο Παρασκηνίου για μνημονιακό πρόεδρο. Εγώ λοιπόν. Ορίστε, το δείχνω κιόλας. Σας ρωτάω λοιπόν. Σας ρωτάω. Υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες. Αφήστε την προσωπική μου άποψη που μπορείτε να πείτε ότι έχω και μια πολιτική οπισθοβουλία. Υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες και το τελευταίο χρονικό διάστημα, και έτσι όπως θα διαμορφωθεί και από εδώ και μπρος, να εκλεγεί πρόεδρος από την παρούσα Βουλή. Εγώ σας ρωτάω λοιπόν, εάν εκλεγεί πρόεδρος από την παρούσα Βουλή, κάτι που δεν μπορείτε να το αποκλείσετε. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει. Αλλά εγώ να δεχτώ μια δική σας άποψη ότι απλώς δεν αποκλείεται. Όταν θα είναι ο νέος πρόεδρος Δημοκρατίας, τι θα βγαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση και θα λέει. Τι θα βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και θα λέει. Ότι είσαι μνημονιακός πρόεδρος. Υπονομεύουν ή δεν υπονομεύουν το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δημιουργούν σπιράλα αστάθειας όπως πολύ εύστοχα γράφουν τα νέα σήμερα ή δεν δημιουργούν σπιράλα αστάθειας. Αυξάνουν τις παράλογες απαιτήσεις της Τρόικας. Τις υπερβολικές απαιτήσεις της Τρόικας. Τα σκληρά μέτρα που ζητάει η Τρόικα. Άρα λοιπόν τι βγαίνει, ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία οι δανειστές και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση όμως ξέρει πώς να αντιμετωπίσει και τους δυο, κύριε Οικονομέα. Εντάξει. Εγώ πάλι θα σας διορθώσω με όλο την εκτίμηση που σας έχω ότι εφόσον επικαλείστε. Εδώ νομίζω είναι πρωτοσέλιδο, μνημονιακό πρόεδρο αυτό. Ότι μιλάμε ελληνικά, το πνεύμα αυτού του τίτλου είναι να εκλεγεί πρόεδρος τώρα από αυτή τη Βουλή. Όχι ότι ο πρόεδρος που θα εκλεγεί θα είναι μνημονιακός. Δηλαδή. Ακριβώς αυτό σας λέω, κύριε Οικονομέα. Όχι, είναι άλλο. Σας λέω λίγο. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Εγώ σας είπα το εξής. Εάν εκλεγεί. Για να μην υπάρχει παραμικρή σκιά για 10 δευτερόλεπτα. Επαναλαμβάνω. Εάν εκλεγεί πρόεδρος από αυτή τη Βουλή, εγώ το θεωρώ σίγουρο. Εσείς το θεωρείτε πιθανό. Εγώ δεν σας είπα τι το θεωρώ. Εάν λοιπόν. Εσείς, σαν δημοσιογράφος που εκφράζετε την κοινή γνώμη. Εάν λοιπόν εκλεγεί πρόεδρος, τι θα πάει και θα του πει ο κύριος Πουλάκης ή εν πάση περιπτώσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι είσαι μνημονιακός πρόεδρος. Έτσι θα πάνε. Υπονομεύουν ή δεν υπονομεύουν το θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τι θα πάτε να του πείτε, κύριε Πουλάκη. Δώστε μια απάντηση. Όταν ακούσα έναν